Καλημέρα από το Βόλο, από τα Παλαιά. Όντως έχουν υποχωρήσει τα νερά, δηλαδή χθες εδώ δεν μπορούσε να περάσει, ήταν λίμνη, όπως και πίσω. Όμως έχει μείνει λάσπη και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή μην νομίζει ο κόσμος ότι επειδή έχει μείνει λάσπη, ότι όλα καλά κάποια στιγμή θα φύγει και θα περάσουμε. Είναι πολύ δύσκολο και για τα οχήματα, γιατί μπορούν να κολλήσουν και για σένα που μπορεί να γλιστρήσεις. Όμως πριν σας δώσω το ρεπορτάζ από το σημείο, επιτρέψτε μου να σας δώσω λίγο κάποιες εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό του 42χρονου. Χθες βρεθήκαμε στο σημείο, στο ρέμα εκείνο που έψαχναν οι διασώστες και ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές, γιατί έφτασε εκεί και η σύζυγός του αλλά και ο γιος του που ήταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα. Βρέθηκε είναι η λες φόρμα το παιδί του. Που σώθηκε. Οπότε... και ο πατέρας του χάθηκε. Αυτόν ψάχνουμε. Ναι, το παιδί αυτόν ψάχνουμε. Βρέθηκε... Έτσι δεν είναι, Μαρία μου. Το παιδί βρέθηκε σε ένα δέντρο. Ναι, θα σας πω πώς μου τα περιέγραψαν και εμένα οι διασώστες, σύμφωνα πάντα με όλα όσα τους είπε το παιδί. Ξεκίνησαν να πάνε να ταΐσουν κάποια ζώα. Πέρασαν το ρέμα που είχε φουσκώσει και το ρέμα είχε δημιουργήσει μία νέα όχθη. Το αυτοκίνητο πήγε και σφινώθηκε ανάμεσα στη νέα όχθη και σε ένα δέντρο. Ναι. Όπως λοιπόν έχει σφινωθεί, λέει ο πατέρας το παιδί, βγες εσύ έξω, φεύγουμε. Και ανεβαίνει το παιδί στην οροφή του αυτοκινήτου και ο πατέρας κρέμεται από την πόρτα. Όπως όμως έρχεται το νερό, έτσι ορμητικό, το παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει το παιδί και πηδάει σε ένα χωράφι. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με αυτά που μας είπαν οι διασώστες, ο πατέρας εξακολουθεί να κρατιέται από την πόρτα του αυτοκίνητου, αλλά τον παίρνει το ρέμα και κάποια στιγμή είπε, σύμφωνα πάντα με όσα μας μετέφεραν, δεν αντέχω άλλο και πρέπει να άφησε την πόρτα και πήγε έτσι, και τον πήρε το κάτω ρέμα. Το ρέμα. Χτες λοιπόν βρέθηκε η φόρμα του και έφτασε εκεί και το παιδί και η γυναίκα του. Ώρες αγωνίας όπως καταλαβαίνετε για εκείνου. Ήταν μέσα σε αγκαλιές συγγενών και φίλων. Έκλεγαν, είναι δραματικές. Πάντως πρέπει, όπως λέει η οικογένεια, να συνεχιστούν οι έρευνες προς τον εντοπισμό του 42χρονου. Όσον αφορά τώρα στο κομμάτι εδώ του Βόλου, της πόλης, να σας δώσω λίγο το ρεπορτάζ. Η δυσκολία που έγκυται στο ότι δεν υπάρχει ρεύμα και νερό. Μάλιστα. Σε κάποιες οδούς, σε κάποια σημεία από όπου περάσαμε χθες, έχει έρθει το ρεύμα. Δηλαδή, το εμπορικό κομμάτι, ο εμπορικός δρόμος της πόλης, έχει πλέον ρεύμα και χθες είδαμε και κάποια μαγαζιά να ανοίγουν, γιατί ήταν όλα κλειστά και μάλιστα να σχηματίζονται ουρές. Ουρές όμως είχαμε και για νερό. Εγώ με το Γιάννη, μόλις τα βουβάρι, μόλις τελείωσαμε χθες το. Έκανε διανομή ο Δήμαρχος, γιατί σε αυτό εδώ το σημείο ήμασταν. Ναι. Ακούγαμε τον κόσμο από τα μπαλκόνια να φωνάζει νερό, 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 να τους φέρουν με κάποιο τρόπο και τρόφιμα. Είναι εδώ εγκλωβισμένοι τόσες μέρες. Ναι. Δεν μπορούσαν να κατέβουν γιατί ήταν τα νερά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχουν φύγει τα νερά, έχουν μείνει λάσπες. Οπότε, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε νερό για να πάρουμε στο ξενοδοχείο, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Και? Δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Βασικά πράγματα που είναι τα πιο δύσκολα, νομίζω, στην καθημερινότητα. Έτσι, ναι. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Είχαν εξαντληθεί και μας είπαν ότι περίμεναν να φέρνουν νερά από τη Λάρισα. Γνωρίζαμε το 90% στο Βόλο δεν έχει ρεύμα. Τώρα σε κάποιες περιοχές έχει έρθει, εδώ δεν έχει έρθει. Όμως πάνω στο μπαλκόνι εδώ βλέπω τους ανθρώπους. Καλημέρα. 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 Πώς είμαστε? Δραματική κατάσταση εδώ στο παλιό λιμενεργείο. Λυπούμε πολύ, γιατί δεν είδα κάποια κίνηση, κάποια βοήθεια. Ναι. Λυγόμασταν, φωνάζαμε. Βέβαια έχουν και αυτοί δίκιο που να προλάβουν, αλλά και εμείς φοβόμαστε για το πείσμα. Εσείς εδώ, αυτό είναι το σπίτι σας. Έμενα στην κόρη μου προχθές. Να ανέβεις τα ψηλά, εκεί. Εχθέ το μεσημέρι ήρθα εδώ, με εθελοντική βοήθεια, όλη η οικογένεια της κόρης μου και τα παιδιά. Να είναι καλά τα παιδιά. Σας έφεραν οι διασώστες εδώ στο σπίτι σας, δηλαδή. Ορίστε. Σας έφεραν οι διασώστες. Ναι. Πέντε άτομα. Οικογένεια της κόρης μου και εγώ. Ο άντρας μου ευτυχώς είχε μείνει εδώ. Δίχως νερό, δίχως ρεύμα. Δίχως... Εκεί στο σπίτι της κόρης σας το νερό μέχρι που, μέχρι που έφτασε. Δύο μέτρα. Δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα που προλάβανε και πήρανε τα χαρτιά τους, κορίτσι μου. Μαρία μου. Μαρία, οι άνθρωποι τώρα έχουν νερό, έχουν ρεύμα, έχουν να φάνε. Εδώ μιλάμε για το κέντρο του Βόλου. Εσείς τώρα δεν έχετε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Τίποτε. Τρόφιμα υπάρχουν, έχετε απόθεμα κάτι. Αυτή τη στιγμή ό,τι υπάρχει στο ψυγείο του τα πετάω. Ναι, βέβαια, αφού έμειναν δύο μέρες χωρίς ρεύμα. Ναι, υπάρχουν και οικογένειες όμως που δεν μπορούν να βγουν να πάρουν. Ή δεν υπάρχει το οικονομικό. Δεν είδα κάτι. Ναι. Εκτένα που κάνει νερό και αυτό με χίλια ζόρια. Μάλιστα. Ούτε νερό, Και αυτό. Ναι, τώρα και με τον νόμο
Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Έχω μισό ποτήρι νερό να το δώσω στο παιδί. Τι συζητάμε τώρα, παιδιά. Τι λες τώρα. Και εδώ είμαστε στο κέντρο του Βόλου. Μέσα στην πόλη, βέβαια, στην καρδιά της πόλης. Για φανταστείτε στα χωριά. Όλοι έχουν δίκιο, όλοι έχουν το καθένας όμως. Κοιτάξτε, σας λέω, η πόλη μου καταστράφηκε όλοι εδώ. Δεν έχει σπίτι που να μείνει. Μάλιστα. Πώς υπομονή να κάνετε. Τα παιδιά για να μπορέσετε να... Ναι. Τι να κάνετε. Μάλιστα. Έχετε επιστροφή στο σπίτι, δεν γίνεται. Αυτή είναι η εικόνα, κυρία. Μαρία, που μας λέει η γυναίκα εδώ. Έχετε, είναι έχετε σε δει, όλη την πόλη τώρα. Πόσο μάλλον στα χωριά πάνω. Πόσο μάλλον στα χωριά. Αυτό λέει και εκείνη. Δεν είναι, λέει, μόνο για μας. Είναι για όλη τη συνοικία, για όλη την πόλη. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα. Πάντως, Μαρία μου, ο Δήμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Εδώ χρειάζεται, παιδιά, είναι γεμάτο στρατόπεδα η περιοχή. Να κατέβει ο στρατός με τα βαριά οχήματα, να φτάσει στα χωριά, εκεί που είναι απομακρυσμένα, αποκλεισμένα, εκεί που έχουν εδώ σπάσει. Εδώ με στις πόλεις να κινηθεί με στη λάσπη, εδώ μόνο τα στάγρι και τα ρέο του στρατού δεν μπορεί να κινηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ο Δήμος να κυκλοφορήσει και να μοιράσουν τα παιδιά νερό. Να τα βγάλει πέρα μόνο για την ανακούφιση των πρώτων αναγκών. Πρέπει να πάει ο Ερυθρός Σταυρός. Πρέπει να γίνει ολόκληρη αποστολή εδώ. Υπάρχει ανθρωπιστικό πρόβλημα. Όχι μόνο στο κέντρο του Βόλου. Εδώ μας είπε η γυναίκα: έχω μισό ποτήρι νερό για το παιδί, για τον εγγονό μου να δώσω. Εάν έχουμε, Μαρία μου, όπως λένε οι προβλέψεις, μέχρι το απόγευμα φαινόμενα, η κατάσταση θα χειροτερέψει και άλλο. Άρα τώρα που έχουμε ένα παράθυρο, να τρέξουν, να σπεύσουν, να μοιράσουν τουλάχιστον νερά και θα δούμε για τα υπόλοιπα. Γιατί το φαινόμενο εδώ συνεχίζεται. Κάποια μαγαζιά θα ανοίξουν. Σιγά σιγά θα ουρές, βγει ο κόσμος. Έχει ουρές. Ό,τι ανοίγει. Στα χωριά, τι θα γίνει. Είχε ουρές. Βέβαια. Μαρία, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου. Καλημέρα. Και θα επιστρέψω σε εσένα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Για την ώρα.